μείνετε κοντά μας. Όμως θα ξεκινήσουμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε κοντά μας για ακόμη μια φορά τον Γιώργο τον Πετκίδη, τον προπονητή της γυναικείας ομάδας Σουφλί 2018, και θα πάμε να τον καλησπερίσουμε. Ήδη τον βλέπετε. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κοσμά. Καλησπέρα στο πάνελ σας. Για ακόμη μια φορά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε, για τη δυνατότητα που έχουμε να μιλήσουμε για την ομάδα μας, και σας ευχαριστούμε θερμά πάλι γι' αυτό. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εμείς ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας. Πριν πάμε, γιατί θα έχουμε αρκετές ερωτήσεις και η Κωνσταντία δίπλα μου έχει για την ομάδα του Σουφλίου, έτσι για να τη μάθουμε ακόμη καλύτερα και για όσους δεν την ξέρουν. Αλλά να ξεκινήσουμε από τα πρόσφατα, να ξεκινήσουμε από τα αγωνιστικά και από το χθεσινό παιχνίδι μέσα στην Ξάνθη απέναντι στην Ελπίδα Γεννησέας. Το αποτέλεσμα δεν ήρθε, ωστόσο η ομάδα από ό,τι μάθαμε έκανε πολύ καλή προσπάθεια για ακόμη μια φορά. Έτσι κι αλλιώς είναι καλό, μπορεί να χαρακτηριστεί καλό το ξεκίνημά σας. Και παρά την ήττα χθες με 3-1, νομίζω ότι η ομάδα άφησε και πάλι θετικές εντυπώσεις. Είναι έτσι? Κοίταξε, από την ομάδα μου, σε κάθε παιχνίδι, να σου πω την αλήθεια, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τα κορίτσια. Με όποιο αντίπαλο και να παίζουμε, διότι ποτέ δεν δίνουν κάτι λιγότερο από αυτό που μπορούν να δώσουν. Ποτέ δεν κρατάνε δυνάμεις, δίνουν πάντα, έχουν πάθος, έχουν διάθεση, έχουν όρεξη να παίξουν ποδόσφαιρο, καλό ποδόσφαιρο, και φυσικά με όλες τις ομάδες, σε όποιο αγωνιστικό χώρο και να βρεθούμε. Τώρα στη Γεννησέα ήμασταν καλές, απλώς εγώ το ρίχνω στο ότι δεν ήμασταν έμπειρες. Δηλαδή η Γεννησέα είναι μια πολύ καλή ομάδα, έτσι, δεν το αφισβητεί κανείς αυτό, είναι έμπειρες οι παίκτριες. Οι περισσότερες έχουν παίξει β' εθνική και μας πήραν στο κομμάτι, πιστεύω, της εμπειρίας, γιατί ήξεραν να τοποθετηθούν, να βάλουν σώμα και κάποια άλλα σημεία, ας πούμε, τακτικά περισσότερο και τεχνικά. Αλλά κατά γενικές γραμμές είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τα κορίτσια μου, γιατί οι περισσότερες, να σου πω την αλήθεια, είναι μικρές, είναι 16-17 χρονών, έχουμε μία 30 χρονών και οι υπόλοιπες είναι κάπου κατά εκεί 16-17-18. Οπότε μόνο ικανοποιημένο μπορεί να μείνει από την προσπάθεια των κορίτσιών σου. Γιώργο, καλησπέρα και από μένα. Θέλω να μεταφέρεις στα κορίτσια και την αγάπη μας, αλλά και προσωπικά το θαυμασμό μου. Τις θαυμάζω πραγματικά. Μπράβο τους, συνεχίστε έτσι. Μου αρέσει πολύ και ο τρόπος που μιλάς. Πες μας λίγο, Γιώργο, ποιοι είναι οι στόχοι στο φετινό πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής? Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντία, για τα καλά σου λόγια. Εννοείται θα το μεταφέρω και οι περισσότεροι μας βλέπουν, να σου πω την αλήθεια, αυτή την ώρα. Οι στόχοι μας, καλός ή κακός, από πέρυσι, άμα θέλεις να προοδεύεις, πρέπει να κοιτάξεις λίγο περισσότερο. Καλός ή κακός, πέρυσι τα κορίτσια άφησαν πολλές υποσχέσεις, τερματίζοντας δεύτερες, σε έναν όμιλο με δυνατές ομάδες, όπως ο Ποντιακός, έτσι, η Αναγέννηση, η Καβάλα και ο Μέντικας, ο οποίος βγήκε και πρωταθλητής και ανέβηκε στην Β' Εθνική. Οπότε, μια δεύτερη θέση, όταν λες ότι πάνε να κάνουν ένα βήμα παραπάνω, δυστυχώς, έτσι, συσσαγωγικά το δυστυχώς, είναι πάσα κάνεις πρωταθλητισμό. Γι' αυτό φυσικά και κάναμε κάποιες μεταγραφές από το καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι το οποίο, να σου πω την αλήθεια, από τον Απρίλιο που τελείωσε το 22 το πρωτάθλημα, δεν σταματήσαμε ούτε μία μέρα. Δεχτήκαμε τηλεφωνήματα και μηνύματα από παίχτριες άλλων ομάδων, επειδή ήξεραν ότι όλο το καλοκαίρι θα ξεκινήσουμε και θα συνεχίσουμε με ατομικές προπονήσεις. Και φυσικά κάποιες από αυτές τις παίχτριες είδαν τη λειτουργία, είδαν το πώς δουλεύουμε σαν άνθρωποι, τόσο εγώ σαν προπονητής, όσο και ο Γιάννης Ζουζικίδης και τα άλλα τα παιδιά που είναι στην διοίκηση. Αγάπησαν αυτό που κάνουμε, τους άρεσε και φυσικά τις κάναμε παίχτριές μας με μεταγραφές. Εκεί θα πηγαίναμε στις μεταγραφές και γενικότερα να μας δώσεις έτσι μια γεύση, γιατί ξέραμε μιλήσαμε μάλλον πέρυσι και έμαθε ο κόσμος για την περσινή ομάδα. Φέτος δεν είχαμε μιλήσει ακόμα. Πώς χτίστηκε λοιπόν φέτος η ομάδα, με τι κατεύθυνση χτίστηκε, τι ήταν αυτό που θέλατε να περάσετε και με τα κορίτσια που φέρατε και με τα κορίτσια που ήδη υπήρχαν και παρέμειναν στην ομάδα και από πέρυσι? Βασικά στοιχεία, που θέλουμε να περάσουμε στην ομάδα είναι η συνέπεια στις προπονήσεις, η προσήλωση στους στόχους της ομάδας, η αγάπη και το πάθος για το ποδόσφαιρο. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία και όποια παίχτρια εκτός Σουφλίου που δεν ήταν στον κορμό από το 2018 που δημιουργήσαμε την ομάδα, ήρθε και μπήκε στην μεγάλη μας ποδοσφαιρική οικογένεια, εγώ το λέω, κατάλαβε ότι αυτά θέλουμε από τις παίχτριες και με βάση αυτά που μας δίνουν, εμείς τους δίνουμε 1000-2 παραπάνω πράγματα. Αυτή τη στιγμή δεν λείπει σε καμία παίχτρια τίποτα. Είμαστε ό,τι αφορά σε αθλητικό υλικό και εξοπλισμό, είμαστε πλήρεις. Ο κόσμος μας έχει αγαπήσει απίστευτα, δηλαδή το λέω πραγματικά με κεφαλαία γράμματα, συγχωρέστε, δηλαδή ειλικρινά με κεφαλαία γράμματα.
Μας έχει αγαπήσει, μας έχει δώσει δύναμη. Ό,τι ζητήσαμε και χωρίς να το ζητήσουμε μας το έδωσε. Οπότε είμαστε μόνο περήφανοι και ευγνώμων για αυτά τα πράγματα που μας δίνει ο κόσμος του σουφλίου και όχι μόνο. Γιώργο, πριν θα σου κάνει η Κωνσταντία μια ερώτηση, πριν πάμε σε κάτι διαφορετικό, να παραμείνουμε λίγο στο σουφλί, γιατί όπως είπες και εσύ και το λέει και το είναι και στο όνομά σας δίπλα έτσι κι αλλιώς και η χρονολογία το 2018. 2018 σημαίνει μια χρονιά πριν τον COVID, μια χρονιά πριν έρθει ο COVID. Πόσο δύσκολο ήταν για εσάς λοιπόν το ότι ουσιαστικά μόλις ιδρυθήκατε, περίπου μόλις ιδρυθήκατε, ήρθε μετά η πανδημία, τι δυσκολίες συνάντησε η ομάδα? Σίγουρα ήταν δύσκολα. Σίγουρα ήταν δύσκολα. Απλώς να σου πω την αλήθεια, επειδή είχαμε καθημερινή επαφή με τους ειδικούντες της ομάδας, ήμουνα της άποψης ότι με το που δημιουργήθηκε η ομάδα του 2018, δεν ήμασταν, τους είχα πει ότι δεν είμαστε έτοιμοι. Όχι ότι άμα κατεβαίναμε σε κάποιο πρωτάθλημα και κάναμε ήττες με μεγάλα σκορ θα μας πείραζε. Απλώς δεν ήμασταν έτοιμοι, έτσι όπως το είχα εγώ στο μυαλό μου. Να είναι έτοιμες τα κορίτσια τόσο ψυχολογικά όσο και τεχνικά να κατεβούμε για να κάνουμε μια αξιοπρεπή εμφάνιση. Οπότε δηλαδή, το 2018 που ιδρυθήκαμε ήταν δειλά-δειλά τα πρώτα μας βήματα που συμμετείχαμε σε τουρνουά Θεσσαλονίκη, σε διάφορα σε όλη την Ελλάδα και φυσικά παίρναμε καλές κριτικές, καλές θέσεις, που αυτό είναι το λιγότερο να σου πω την αλήθεια, δεν με απασχολεί τόσο πολύ. Και έτσι το 2021 ουσιαστικά που μιλήσαμε με τους διοικούντες, λέω είναι η χρονιά που πρέπει να συμμετέχουμε πλέον ενεργά στο πρωτάθλημα. Είμαστε έτοιμες. Όχι για να κάνουμε κάτι το super wow, απλώς τα κορίτσια είναι έτοιμα, τόσο ψυχικά όσο και τεχνικά. Απλώς το 2021 ήταν η περίοδος του COVID που μας άφησε στη μέση, δεν ευτυχήσαμε να συμμετάσχουμε και το 2022 ήταν η πρώτη μας χρονιά πέρσι δηλαδή. Πάντως δεν σας έκοψε εντελώς τα πόδια ο COVID, έτσι? Προσπαθούσαμε και κάναμε τα δύνατα δυνατά, ας είναι καλά το Skype όπως και μιλάμε τώρα, γιατί μέσω Skype βρισκόμασταν, συζητούσαμε, παίζαμε παιχνίδια διαφόρου ειδών, quiz, διάφορα τις κρατούσε τα κορίτσια ενεργά και φυσικά κάναμε και διαδικτυακές προπονήσεις όσο μπορείς να κάνεις διαδικτυακές προπονήσεις στο σπίτι, κάθε μία στο σπίτι της και βρισκόμασταν σε μια οθόνη 6 ατόμων, σε 3 εξάδες και κάναμε προπόνηση περισσότερο φυσικής κατάστασης, δύναμης. Θα θυμόμαστε γιατί σας παρακολουθούμε και μέσα από τα social media, οπότε θα θυμόμαστε. Ακριβώς. Πώς να μην θαυμάζουμε μετά? Μικρά, παύλα, μεγάλα θαύματα βλέπουμε να γίνονται στο σουφλί. Πες μας, Γιώργο. Ό,τι μπορούμε. Μπράβο σας. Υπάρχει ενδιαφέρον για το γυναικείο ποδόσφαιρο στον Κεντρικό Έβρο, γενικότερα? Ενδιαφέρον υπάρχει πολύ μεγάλο. Και επειδή έχω δει, φυσικά αν κρίνω έτσι, και από την βοήθεια που προείπα πιο πριν, με τη βοήθεια που μας δίνει ο κόσμος. Οπότε τους αρέσει αυτό το κάτι διαφορετικό και τους αρέσει ο τρόπος που το βγάζουμε προς τα έξω. Οπότε γι' αυτό μας αγάπησε. Εγώ θα πω όμως ότι υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ ανθρώπινο δυναμικό, παικτικό δυναμικό, πολύ καλό στον Εύρο. Απλώς κατά τη δικιά μου ταπεινή άποψη, έτσι, επειδή έχουμε χωριστεί και υπάρχουν αρκετές ομάδες σε ένα νομό, που άμα πάρουμε άλλους νομούς πέρα από τους μεγάλους νομούς Θεσσαλονίκης και Αθήνας, θα δείτε ότι δεν υπάρχουν πολλές ομάδες μέσα σε ένα νομό. Είναι δύσκολο να κρατήσουμε τόσες πολλές ομάδες γιατί όλες οι παίκτριες αυτές διασπώνται. Οπότε πιστεύω ότι δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε μια καλή ομάδα δυνατή επίπεδου β' εθνικής που να κρατηθεί, όπως τόσα χρόνια κάνει η Κομωτινή, πάρα πολύ άξια, η Ξάνθη το ίδιο με τον κύριο του Κουντρουλό, τον Αποστόλη, το φίλο μου. Έτσι. Δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό ποτέ. Εκεί δηλαδή έχω έναν ενδιασμό. Αλλιώς η ανάπτυξη στο νεύρο του γυναικείου ποδοσφαίρου υπάρχει και πάρα πολύ κιόλας, έτσι, σε μεγάλο ποσοστό. Να φανταστώ δηλαδή ότι διεκδικούν και δικές σου παίκτριες, αλλά εσύ τις κρατάς γερά εκεί, ε! Όχι, εμείς δεν κρατάμε τίποτα, δεν κρατάμε καθόλου με το ζόρι. Ίσα-ίσα, αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις παίκτριες από Αλεξανδρούπολη, έχουμε δύο παίκτριες από Ορεστιάδα, έχουμε τρεις παίκτριες οι οποίες έρχονται από Θεσσαλονίκη, η οποία η μία που δεν είναι ουσιαστικά συσταγωγικά να το πω δικιά μας, έρχεται Τετάρτες αυθημερών, κάνει την προπόνησή της και ξαναφεύγει και την Κυριακή τον αγώνα. Έχουμε μια παίχτριά μας που πέρασε στη Λάρισα και σπουδάζει και δεν ήθελε να πάει να παίξει πουθενά αλλού και έρχεται στους αγώνες. Και όλο αυτό, αν δεν μας δίνει δύναμη και τι να πω, διάθεση, μεράκι και αγάπη για αυτά τα κορίτσια, να δώσουμε όλο μας το είναι που το έχουμε δώσει και το ξέρουν και το εκτιμάνε πάρα πολύ αυτό, τι άλλο να σου δώσει? Έχει κάνει βήματα το τελευταίο διάστημα το γυναικείο ποδόσφαιρο στον Εύρο, πιστεύεις, Γιώργο? Έχει κάνει μεγάλα βήματα, κόσμο. Έχω παρακολουθήσει όλες τις ομάδες. Όλες οι ομάδες έχουν
πολύ καλές παίκτριες, μικρές φυσικά ηλικιακά. Και δεν κρύβω ότι ζηλεύω πάρα πολύ, σε εισαγωγικά με την καλή έννοια, έτσι, ζηλεύω πάρα πολύ τον Ποντιακό και την Αναγέννηση Αλεξανδρούπολης, οι οποίες έχουν από πίσω και ένα μεγάλο φυτώριο. Που εμείς αυτή τη στιγμή, λόγω του πληθυσμού, όπως ξέρετε, στο σουφλί, αδυνατούμε να το πράξουμε αυτό. Έχουμε μόνο 4 κοριτσάκια τα οποία τα έχουμε παντρώσει στην γενική ομάδα και δειλά-δειλά τα προπονούμε. Οπότε υπάρχει καλό υλικό, υπάρχει μέλλον. Απλώς πρέπει να το δούμε λίγο πιο, λίγο πιο οργανωμένα, λίγο πιο να συναντηθούμε όλες οι ομάδες, να το δούμε λίγο πιο σφαιρικά το πράγμα και όχι ότι λέγουμε εγώ σουφλί, εσύ αναγέννηση, εγώ Βοντιακός, εσύ Οριστιάδα. Πρέπει να το δούμε κάπως διαφορετικά για να βγάλουμε, γιατί αξίζει ο νομός Εύρου να βγάλει και μια ομάδα μεγάλη. Μεγάλη που θα πρωταγωνιστήσει. Τι ωραίο αυτό που είπες τώρα, Γιώργο. Μπράβο. Τι πιστεύεις περισσότερο ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή το γυναικείο ποδόσφαιρο? Περισσότερο από όλα. Αυτή τη στιγμή περισσότερο προβολή. Όχι από εσάς φυσικά, εσείς κάνετε τα δύνατα δυνατά και το εκτιμάμε όλες οι ομάδες πάρα πολύ αυτό. Και περισσότερο βοήθεια και στήριξη στα κορίτσια και στους γονείς περισσότερο, που υπάρχουν ακόμα γονείς που λένε ότι δεν θα το στείλω το παιδί μου στο ποδόσφαιρο γιατί είναι ανδροκρατούμενο άθλημα και φοβούνται. Θα πρέπει να υπάρξει μια ενημέρωση όλων αυτών των γονέων και των παιδιών φυσικά ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να είναι ανδρικό, να υποθέσουμε ότι είναι ανδρικό άθλημα, αλλά τελικά δεν είναι ανδρικό μόνο άθλημα. Έτσι, γιατί και τα κορίτσια παίζουν εξίσου πολύ καλό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι λοιπόν το μήνυμά σου, έτσι κλείνοντας και φτάνοντας και στο τέλος. Προς το τέλος της κουβέντας, όσους μας ακούν, στο να αλλάξει ουσιαστικά και η νοοτροπία που ακόμα σε κάποιους μπορεί να είναι έτσι, να έχει μείνει λίγο στα παλιότερα χρόνια. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί το ξαναλέω ότι ναι, μεν οι άντρες το ποδόσφαιρο είναι ανδρικό, αλλά τα κορίτσια παίζουν εξίσου πολύ καλό ποδόσφαιρο και μας το έχουν πει και μας το έχουν σχολιάσει άνθρωποι που ήρθαν να μας είδαν πρώτη φορά, όχι μόνο εμάς και άλλες ομάδες. Απλώς εγώ λέω για τους δικούς μας τους γνωστούς. Και λέει ρε εσύ Γιώργο, αλλάξατε παραπάνω πάσες από κάποια τμήματα ακαδημίας που έχουμε δει. Λέω, και πού είσαι ακόμα, λέω. Προσπαθούμε να παίξουμε, να αποδώσουμε καλό ποδόσφαιρο, γιατί μπορούν τα κορίτσια να το κάνουν αυτό. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο και σε εσένα και στα κορίτσια σου. Καλή επιτυχία στο φετινό πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, το οποίο έχει δρόμο ακόμα και είστε... δεν το σχολιάσαμε, είναι αλήθεια καθόλου αυτό, αλλά εντάξει, το είπαμε ουσιαστικά, είπες και κάποια πράγματα για τις υπόλοιπες ομάδες. Από τις 6 ομάδες του ομίλου, οι 4 είναι από τον Εύρο. Νομίζω είναι κάτι εντυπωσιακό και αυτό, έτσι. Ακριβώς. Κάτι λέει αυτό. Κάτι λέει. Από τη μια όμως κάτι λέει θετικά, από την άλλη όμως κάτι πρέπει να το ξαναδούμε λίγο κάπως. Ίσως να λέει και αρνητικά από την άλλη. Έτσι. Ναι. Λοιπόν... Πάντως, εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμη μια φορά, θερμά, πραγματικά, που μας δίνετε πάντα την ευκαιρία να προβάλλουμε την ομάδα μας, να λέμε τις απόψεις μας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Τα φιλιά μας τα κορίτσια. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.